Η διαδικασία της πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλικού των φυλοβόλων δέντρων, όπως για παράδειγμα οι ροδακινιές, νεκταρινιές, βερικοκές, κερασιές, μηλιές, αχλαδιές, περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες βασίζονται στη σχετική εθνική εναρμονισμένη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού των οπορφόρων δέντρων. Το θέμα αυτό θεωρείται μεγάλης σημασίας, καθώς η πιστοποίηση εξασφαλίζει την παραγωγή ταυτοποιημένου και υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και συνεπάγεται την προμήθεια των γεωργών με υγιή δεντρυλία, τα οποία θα συμβάλλουν στην επιτυχία της καλλιέργειας. Η διαδικασία της πιστοποίησης, που θεωρείται ως το πρωταρχικό μέτρο για την αντιμετώπιση των ασθενειών που μεταδίδονται με το πολλαπλασιαστικό υλικό, διενεργείται κάτω από την ευθύνη της αρμόδιας αρχής, που στη χώρα μας είναι το Τμήμα Γεωργίας. Στη χώρα μας το προβασικό υλικό διατηρείται από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών μέσα σε δικτυοκήπια που βρίσκονται στον πειραματικό σταθμό στο Ζήγη, κάτω από αυστηρές συνθήκες απομόνωσης. Από το προβασικό υλικό παράγεται το βασικό υλικό, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται ως πηγή λήψης εμβολίων και σπόρων. Το βασικό υλικό υπόκειται σε αναταχτά χρονικά διαστήματα σε μακροσκοπικούς ελέγχους, οπτικούς δηλαδή, αλλά και σε τακτικούς εργαστηριακούς ελέγχους με σκοπό την ανίχνευση των διαφόρων ιών, όπως είναι για παράδειγμα η σάρκα ή η ευλογιά των πυρηνοκάρπων, ο ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς, ο ιός του μοσαϊκού της μηλιάς και διάφοροι άλλοι. Η τρίτη κατηγορία πολλαπλασιαστικού υλικού είναι το πιστοποιημένο υλικό, το οποίο συνοδεύεται από μπλε ετικέτα πιστοποίησης που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. Το πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό παράγεται από τον εμβολιασμό των υποκειμένων με τις επιθυμητές ποικιλίες που προέρχονται από το βασικό υλικό και είναι ουσιαστικά τα δεντρίλια τα οποία χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς. Τέλος, υπάρχει και μια τέταρτη κατηγορία πολλαπλασιαστικού υλικού, το υλικό CAC ή κοινοτικών προδιαγραφών, το οποίο παράγεται από τον ίδιο των φυτοριούχων και η ετικέτα ή το συνοδευτικό έγγραφο το οποίο το συνοδεύει παράγονται από τον ίδιο των φυτοριούχων. Είναι και αυτό το υλικό ουσιαστικά δεντρίλια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γεωργικούς σκοπούς. Τι πρέπει να γνωρίζει ο γεωργός όταν προτίθεται να προμηθευτεί με φυλοβόλα δέντρα? Ο γεωργός είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ότι όταν αγοράσει πιστοποιημένο υλικό, το οποίο φέρει μπλε ετικέτα πιστοποίησης που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, τότε έχει και την εγγύηση της αρμόδιας αρχής ότι αυτό είναι ελεγμένα και αποδεδειγμένα υγιές και ταυτοποιημένο. Όταν αγοράζει υλικό CAC ή κοινοτικών προδιαγραφών, το οποίο συνοδεύεται από ετικέτα χρώματος κίτρινου ή από άλλων συνοδευτικών έγγραφων, τότε η διαβεβαίωση προέρχεται από τον ίδιο τον φυτοριούχο. Κυρία Λουκά, μπορείτε να μας αναφέρετε συνοπτικά τις διαδικασίες που ακολουθούνται ώστε να παραχθούν πιστοποιημένα δεντρυλία? Μάλιστα, πρώτα γίνεται, υποβάλλεται αίτηση προς την αρμόδια αρχή ότι υπάρχει ενδιαφέρον για πιστοποίηση των δεντριλίων. Ακολούθως διενεργείται φυτογενομικός και ποιοτικός έλεγχος των δεντριλίων. Τα δεντρίλια πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς. Αυτό διαπιστώνεται τόσο μακροσκοπικά όσο και από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στο βασικό υλικό από το οποίο προήλθαν τα δεντρίλια αυτά. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της ταυτότητας των δεντριλίων. Τα δεντρίλια πρέπει να έχουν την απαιτούμενη ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας. Και στο τέλος γίνεται ο έλεγχος των μητρών και όλων των άλλων συνοδευτικών εγγράφων του προμηθευτή. Αυτό γίνεται κυρίως για να διαπιστωθεί κατά πόσον ο φυτοριούχος ακολούθησε όλες τις σωστές διαδικασίες για την παραγωγή των δεντριλίων. Όπως για παράδειγμα ότι χρησιμοποίησε σπόρους και εμβόλια τα οποία προέρχονται από βασικό υλικό. Όταν πληρούνται όλα τα παραπάνω, τότε εκδίδονται ετικέτες χρώματος μπλε από την αρμόδια αρχή που είναι το Τμήμα Γεωργίας, οι οποίες φέρουν διάφορα στοιχεία επάνω, όπως για παράδειγμα το ότι το υλικό είναι πιστοποιημένο, το είδος του φυτού, την ποικιλία, την ημερομηνία πιστοποίησης και διάφορα άλλα.
Η ημερομηνία πιστοποίησης είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς η πιστοποίηση, καθώς και η εγγύηση ότι το φυτό είναι ελεγμένο και φυτογειονομικά καθαρό, ισχύει για περίπου ένα χρόνο. Οι ετικέτες αυτές πρέπει να τοποθετούνται πάνω στο κάθε φυτό πριν από την εμπορία του.